Τι και αν σα έλεγα ότι το software είναι η καλύτερη ψύχτρα, το thermal throttling, το undervolting, η ρύθμιση τη ταχύτητα των ανεμιστήρων ή ο περιορισμό του power limit από τα Windows αξιοποιούν κάποιο είδου software σε συνδυασμό με μερικού αισθητήρε για να μειώσουν τι θερμοκρασίε ενό chip. Οι υπολογιστέ του σήμερα έχουν τόση πολλή υποδύναμη που μπορούν να τρέξουν ολόκληρα AI μοντέλα τοπικά ή να ζωγραφίσουν με φωτορεαλιστική ακρίβεια τοπία σε πραγματικό χρόνο. Τα 0 και 1 που συμβαίνουν στο εσωτερικό ενό PC 3 εκατομμύρια φορέ το δευτερόλεπτο, απαιτούν και αυτά κάμποση ενέργεια για να γίνουν. Και μόνο στη σκέψη ακούγεται ακραίο. Και άβολα. Όλη αυτή η υποδύναμη απελευθερώνει αρκετή θερμότητα, όπω είναι φυσικό. Τη θερμότητα που βγάζουν τα τσίπ μα τη μετράμε σε βατ και την αναπαριστάμε με την τιμή του TDP, του Thermal Design Power. Σε ένα case που δεν έχει επαρκέ airflow, η θερμότητα συσσωρεύεται στο εσωτερικό και ζεσταίνει πολλά από τα εξαρτήματα του PC, τα οποία θα θέλαμε να παραμείνουν δροσερά. Σχετικά με το Airflow, έχουμε το κατάλληλο υλικό στο 8 και θα έχω το link κάτω στην περιγραφή. Γιατί οι υπολογιστέ μα ζεσταίνονται, κάθε φορά που εκινούμε το αγαπημένο μα game θα πρέπει να συμβούν πολλέ διαδικασίε για να φτάσουμε επιτέλου στην αρχική οθόνη του GTA 5 που περιμέναμε εδώ και μέρε. Διαδικασίε που γίνονται στο εσωτερικό πραγματοποιούνται από κάποιου μικρού διακόπτε, του οποίου ονομάζουμε πύλε ή απλά τρανζίστορ. Μέσα από αυτού ρέουν ηλεκτρόνια, αλλά επειδή κανεί δεν είναι τέλειο, πάντοτε δημιουργείται κάποιο είδου αντίσταση στο κύκλωμα. Όσο περισσότερη ενέργεια χρησιμοποιεί ένα τσίπ, τόσο περισσότερη θερμότητα απελευθερώνει. Ηλεκτρόνια και ιστορίε όμω τα πράγματα ήταν πολύ πιο απλά. Τα τρανζίστορ ήταν λιγότερα και μικρότερα στο μέγεθό του, οπότε ήταν πιο εύκολο να τα κρατήσουμε δροσερά. Πλέον με τα δισεκατομμύρια τρανζίστορ που στριμώχνονται στου επεξεργαστέ, η ψήξη του γίνεται ολοένα και δύσκολη σε βαθμό που πρέπει να επενδύσουμε σε ένα ισχυρό σύστημα ψήξη για να είμαστε σίγουροι. Σαν μέθοδο λοιπόν, η χρήση του software για να ελέγξουμε τι θερμοκρασίε δεν είναι κάτι καινούριο και το hardware μα τη χρησιμοποιεί ήδη χωρί να το ξέρουμε. Μια και εδώ το βασικό συστατικό είναι το software, θα πρέπει να μιλήσουμε για τον βασικότερο μηχανισμό που κρατάει το PC μα δροσερό. Και το κάνει ακόμα και τώρα. Και αυτό είναι τα power states ή clock states. Βλέπετε στα σύγχρονα PC ο επεξεργαστή μα άλλοτε χρονίζεται ψηλότερα. Και άλλοτε χαμηλότερα. Πάντοτε όμω ο σκοπό του είναι να διώξει το load όσο πιο γρήγορα γίνεται. Χάρη στα power states ή clock states, όπω θέλετε πείτε τα, το CPU επιλέγει την κατάλληλη συχνότητα για όταν εκτελεί μια διεργασία ή ακόμα και όταν δεν κάνει τίποτα. Στο απολυπύρινα chip του σήμερα πολλοί από του πυρήνε σβήνουν τελείω και όσοι μένουν ενεργοί τρέχουν σε πολύ χαμηλά MHz, κάτι που έχει πολύ δροσερά αποτελέσματα. Fun tuning. Προφανώ στο κομμάτι software θα πρέπει να αναφερθούμε στο fun tuning. Το κάνουμε μέσα από το BIOS κάποτε με fan controllers όπως τις θρυλικής Lamptron, ρυθμίζοντας το πόσο γρήγορα περιστρέφονται οι ανεμιστήρες της υδρόψυξης, του κουτιού ή και της αερόψυξης, σπρώχνουμε το ζεστό αέρα πιο γρήγορα έξω από το κουτί. Στο BIOS φτιάχνουμε το κέρβο ανάλογα με τις θερμοκρασίες για παράδειγμα του CPU και έτσι έχουμε ένα πιο δροσερό σύστημα στο σύνολό του, ενδεχομένω με λίγο παραπάνω θόρυβο Κάτι κερδίζει. Κάτι χάνεις. Για κάποιους υπάρχει και το Fan Control, ένα ανοιχτού κώδικα πρόγραμμα που κάνει τη ζωή μας πολύ εύκολη και ενδεχομένως θα αναφερθώ αργότερα σε αυτό. Σήμερα ο πιο γρήγορο τρόπο για τη ρύθμιση του φαν εξακολουθεί και είναι το BIOS, αφού πολλέ από τι εφαρμογέ που πλασάρονται από του κατασκευαστέ βαραίνουν το σύστημα πιο πολύ από ό,τι μπορώ να ανοιχτώ. Αυτόματη μείωση συχνοτήτων και voltage. Hm. Προφανώ αναφέρομαι στο Throttling, το οποίο είναι μια αυτοματοποιημένη μέθοδο που προστίθεται στο hardware από του κατασκευαστέ με στόχο να το προστατέψει από τη σίγουρη καταστροφή. Πώ δουλεύει, η μητρική παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τι θερμοκρασίε του εξαρτήματο, του CPU ή τη GPU. Εάν ξεπεράσουν ένα συγκεκριμένο όριο, μπορούμε να παρέμβουμε σε αυτό, ενεργοποιείται αυτόματο ο μηχανισμό. Αν το παρακάνουμε, το σύστημα μπορεί να σβήσει, αν όχι να καεί. Στι κάρτε γραφικών όπω τη Nvidia για παράδειγμα, μπορούμε να σπρώξουμε τη θερμοκρασία από την οποία ξεκινάει το throttling μέσα από εργαλεία όπω το MSI Afterburner. Συνήθω τώρα το throttling, που συμβαίνει πιο συχνά σε laptops ή small form factor PCs, περιορίζει τόσο το voltage όσο και τη συχνότητα. Ταυτόχρονα, με στόχο να μειώσει τι θερμοκρασίε γρήγορα. Μέχρι να πέσουν οι θερμοκρασίε, όμω, το σύστημα θα σέρνεται. Στην πραγματικότητα, υπάρχουν δύο τρόποι για να σβήσουμε το throttling από προσώπου γη: μια καλή ψύκτρα ή βελτιστοποίηση των clocks και το undervolting. Το να αυξήσει τη συχνότητα λειτουργία του CPU σου είναι κάτι δεδομένο αν θέλει να δει ένα υψηλότερο σκόρ στο Cinebench. Το να το κάνει να τρέχει πιο σωστά στι στόκ ρυθμίσει είναι κάτι που κάνουν λιγότεροι, αλλά είναι κάτι που μπορεί να εξασφαλίσει μια πιο υγιή ζωή για το πολύτιμο CPU μα. Για παράδειγμα, το voltage ενό επεξεργαστή ενδέχεται να είναι λίγο μεγαλύτερο από ό,τι χρειάζεται πραγματικά για να λειτουργήσει. Εάν διατηρώντα την ίδια συχνότητα τώρα μειώσουμε το voltage ελαφρώ, αυτό έχει άμεσο αντίκτυπο στην τελική κατανάλωση σε watt. Και αφού μέρο τη κατανάλωση μετατρέπεται σε θερμότητα, όπω είπαμε, τότε το χαμηλότερο voltage μειώνει και τι θερμοκρασίε του εξαρτήματο. Απλό, εκεί που ξεχωρίζουν τα σημερινά chip με αυτά που είχαμε στο δημοτικό, είναι η ακόμα πιο έξυπνη επιλογή των συχνοτήτων με βάση τι θερμικέ και ενεργειακέ συνθήκε. Όλα αυτά αυτόματα. Παλιότερα μειώναμε απλά το voltage ελαφρώ και το CPU μας ήταν πιο δροσερό σε μεγάλα loads όπω gaming ή στο Cinebench, α πούμε. Αλλά σε πολλέ εταιρείε όπω στην Intel δεν αρέσει. Στα AMD, για να κάνουμε ένα αντίστοιχο optimization, χρησιμοποιούμε την επιλογή Curve Optimizer μέσα από το BIOS. Αυτή μειώνει το voltage σε όλο το φάσμα των συχνοτήτων σχεδόν. Βάζουμε το PBO στο Auto, τα PBO Limits στο Disabled και αυτά θα κλειδώσουν τη μητρική σε τιμέ κοντά στι προβλεπόμενε τη AMD. Οι βασικέ προποθέσει για να δουλέψει σωστά το πείραμα είναι η επαρκή ψήξη, να καλύπτει τουλάχιστον το αναγραφόμενο TDP του CPU και η χρήση μια μητρική με ισχυρό κύκλωμα τροφοδοσία, αυτό ίσω περισσότερο για chips στον AMD και Intel με TDP μεγαλύτερο από 65 W. Α πάρουμε για παράδειγμα τον Ryzen 7 5700X που έχω μάθει πώ συμπεριφέρεται. Κανονικά έχει base clock τα 3,4 σε όλα τα cores, αλλά ποτέ μου δεν τον είδα να τρέχει σε αυτά επάνω στην H570 Aorus Elite της Gigabyte. Στο Cinebench R23 και με την Be Quiet Pure Loop 2360 χρησιμοποιεί σε πλήρες φορτίο 75W σε όλους τους πυρήνες από τα 3.8 έως και τα 4.05 GHz και θερμοκρασίες που δεν ξεπερνάνε τους 60 βαθμούς Κελσίου. Για να αυξήσουμε τις επιδόσεις δεν το κάνουμε με το Multiplier όπως παλιά, παρόλο που ο 5706 x είναι ξεκλειδότος. Στο BIOS ή χρησιμοποιώντας κάποιο utility στα Windows ή συνδυασμό των δύο, εάν θέλετε, μπορώ να του θέσω αυξημένα όρια τόσο στο TDP όσο και στα Ampere που μπορεί να τραβήξει από τη μητρική. Μπορώ επίση, χάρη στο Curve Optimizer που υπάρχει στου πιο πρόσφατου Ryzen, να μειώσω το voltage κατά μερικά millivolt σε όλο το φάσμα των συχνοτήτων, οδηγώντα σε ακόμα χαμηλότερε θερμοκρασίε. Αυτό που έκανα είναι να γυρίσω το διακόπτη στο negative, που σημαίνει αφαιρό ρεύμα, και έπειτα δήλωσα πόσα millivolt να κόψω. Χοντρικά 27 millivolt ήταν στη δική μου περίπτωση. Το PBO από την άλλη μπορεί να μα βοηθήσει να κάνουμε τόσο overclock όσο και το καλύτερο fine tuning σε συνδυασμό πάντα με το Curve Optimizer. Ο ίδιο 5706 για παράδειγμα έφτασε μέχρι και τα 4,5 GHz σε όλου του πυρήνε και τα 4,75 GHz σε έναν πυρήνα με την εξή τακτική. Ρύθμισα το PPT στα 125 W, το EDC στα 120 a και το TDC στα 90 Amber. Προφανώ οι θερμοκρασίε σκαρφάλωσαν από του 60 στου 79 βαθμού, αλλά τίποτα που δεν μπορεί να διαχειριστεί η Be Quiet Pure Loop 2 τον 360 mm. Δεύτερο, προφανώ θα πρέπει να πω ότι οι ρυθμίσει παίζουν να είναι διαφορετικέ στα δικά σα setup, αλλά ο πειραματισμό και οι δοκιμέ είναι η ουσία του πράγματο. Όλε αυτέ οι ρυθμίσει είναι διαθέσιμε τόσο μέσα από το Ryzen Master τη AMD, αλλά εγώ προσωπικά βρίσκω το Universal X86 Tuning Utility ελαφρώ καλύτερο και πιο βολικό για τι δικέ μου ανάγκε. Έχω φτιάξει τα δικά μου preset ανάλογα με τα tasks που τρέχω και έτσι έχω ένα καλύτερο mix μεταξύ ησυχία, χαμηλή κατανάλωση και θερμοκρασιών και τη extreme επιδόσει με μερικά κλεκ. Αν αυτό το software δεν είναι η καλύτερη ψύχτρα, τότε τι. Από τη στιγμή που το PC μα αποτελείται από 50% hardware και 50 90% software, καταλαβαίνουμε ότι το software παίζει τον ίδιο σημαντικό ρόλο στο πώ συμπεριφέρεται το σύστημά μα. Αυτό που θέλουμε να πούμε με αυτό το βίντεο είναι το ότι το software είναι ένα τρομερό εργαλείο που μα βοηθάει να μάθουμε περισσότερα για το σύστημά μα, αλλά και πολλά θεωρητικά πράγματα που είναι χρήσιμα για να βοηθήσουμε άλλου. Speaking of which, που λένε και οι Άγγλοι, γράψτε μου στα σχόλια μερικά από τα πιο περίεργα προβλήματα που είχατε. Αυτά και αυτό ήταν ένα ακόμα βίντεο του 8bits. Ακολούθησε το 8bits και κάνε τα δικά σου και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο.